Αυτό που δηλώθηκε από μέρος της εταιρείας είναι ακόμα μία απαράδεκτη στάση της, σε μένουν στη θέση τους. Όμως, το Υπουργείο σαφέστατα τοποθετήθηκε ότι εδώ η εταιρεία επέζει τους εργαζόμενους, πρόκειται για σαφής μεταβίβαση εργασιακών σχέσεων. Η θέση μας είναι στις υπόλοιπες εταιρείες και όχι αυτή η ψευδής εικόνα που μας παρουσιάζει η εταιρεία. Ωστόσο, επειδή η εταιρεία δεν ήταν καν διατεθειμένη δείχνοντας καλή πίστη να αποσύρει για να μπούμε σε έναν αρχικό διάλογο της απολύσης, το Υπουργείο δεσμεύτηκε να αναλάβει πρωτοβουλίες ξεχωριστά και με εμάς και με την εταιρεία ξεχωριστά, προκειμένου να παρθούν πίσω σε πρώτη φάση απολύσεις και να μπούμε σε δεύτερη φάση να διερευνήσει αν υπάρχει διάθεση να μπούμε σε έναν ουσιαστικό διάλογο για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας και με τις τρεις εταιρείες. Αυτά είναι τα προαπαιτούμενα που βάλαμε εμείς από πλευράς μας ως σωματείο. Αύριο θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση μεταξύ της πλευράς του σωματείου μόνο και του Υπουργείου και μέχρι τέλος της εβδομάδας θα έχει τοποθετηθεί το Υπουργείο σε σχέση με το δικό μας ζήτημα. Λοιπόν, οριστικά, τους είπαμε ότι άλλο δεν μπορεί να επέζεται αυτή η κατάσταση, δεν μπορούμε να επεζευόμαστε εμείς ως εργαζόμενοι, πρέπει το Υπουργείο να καταλήξει σε κάποια θέση προκειμένου ο καθένας να τραβήξει τον δρόμο του και να ξέρουμε τι συμβαίνει. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε την πορεία μας, δεν σταματάμε εδώ, συνεχίζουμε με πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να θέσουμε το ζήτημα που πιστεύουμε ότι μόνο μέσα από εκεί μπορεί να βρεθεί ουσιαστική λύση.